δεν είναι μια τυχαία πολυθρόνα. Αυτό δεν είναι οποιοδήποτε σαλόνι. Αυτή δεν είναι μια ακόμη κρεβατοκάμαρα. Έπιπλο Αλέξανδρος. Η δική σας αισθητική διαμορφώνει τη δική μας φαντασία σε τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλο Αλέξανδρος. 100% ελληνικό, 100% δικό σας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε το βράδυ εδώ στο συμπαραστάτη του Δημότη, στη Γύρω Τηλεόραση, όπου θα δούμε τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την εργατική τάξη της χώρας, καθώς ήδη, όπως πολύ καλά ξέρετε, οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους με τα μπλόκα τα οποία έχουν στήσει απέναντι στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία χτυπάει ανελέητα και τον συγκεκριμένο κλάδο των αγροτών. Αύριο έχουμε την μεγάλη πανιατρική κινητοποίηση, οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας διαμαρτύρονται για το παιδί, για το νέο πρωτοβάθμιο όργανο της δημόσιας υγείας που θέλει να περάσει η κυβέρνηση, παρότι οι γιατροί και φαρμακοποιοί είναι αντίθετοι και δεν εισακούστηκε καμία από τις δικές τους απόψεις στον περίφημο διάλογο τον οποίο άνοιξαν. Αλλά έχουμε μπροστά μας και τα φλέγοντα ζητήματα με την ελληνική βιομηχανία οχημάτων, με την ίδρυυση αποχέτευση Θεσσαλονίκης, όπου πρόσφατα μας έγινε και μια πολύ ωραία και μεγάλη εκδήλωση από πλευράς της εταιρείας, η οποία θέλει να πάρει την ΕΙΑΘ για το πώς θα την αξιοποιήσει και το πώς θα κάνει καλύτερα τα πράγματα. Λες και μέχρι σήμερα η Θεσσαλονίκη δεν έπινε το νερό της και δεν είχε τις υπηρεσίες της από αυτό το μεγάλο φορέα. Εγώ όμως πριν απ' όλα να σας θυμίσω και να σας πω τι έγραψε το περιοδικό Spiegel στις αρχές της χρονιάς για τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Να μπερδεύτηκα, γιατί είχαμε και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή αυτές τις μέρες, όπου, όπως είπε ο συνεργάτης, το πρώην συνεργάτης του, ο Φιλιππίδης, τον διώκουν πολιτικά γιατί ήταν φίλος του Καραμαλή. Το ακούσαμε και αυτό. Η κυβέρνηση Σαμαρά, η δεξιά, διώκει πρώην συνεργάτη του δεξιού πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, να χάσει τα λόγια σου σε αυτή τη χώρα. Έγραψε λοιπόν το Spiegel για τον Αντώνη Σαμαρά ότι είναι ο καταφαντασίαν θεραπευόμενος και εννοούσε ότι μια χώρα η οποία χρωστάει 300-400 δισεκατομμύρια ευρώ στους δανειστές της, ούτε και αυτοί ξέρουν πόσο χρωστάνε, ότι αυτή η χώρα θα βγει στις αγορές, βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και ότι όλα πάνε καλά. Το δε πρωτογενές πλεόνασμα, αυτό το οποίο διαφημίζουν, τι πλεόνασμα είναι? Αφού έκοψαν τα κεφάλια χιλιάδων εργαζομένων, αφού έκοψαν μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές και τώρα τα δικαστήρια τους δικαιώνουν, και ενώ αυτοί έκοψαν τα λεφτά με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και πρέπει να τα δώσουν πίσω με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τι λένε? Σε βάθος δεκαετίας θα τα δώσουμε τα λεφτά. Και θα τα δώσουν και με ποια λογική? Θα κόψουν και τους μισθούς τους, που είναι το επόμενο σχέδιο, όλων αυτών των εργαζόμενων, έτσι ώστε να συμψηφίσουν τα λεφτά που έχουν να δίνουν πίσω. Τώρα εγώ να πω να την χαίρονται την κυβέρνηση αυτοί που την ψήφισαν. Δεν πειράζει όμως. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Οι εκλογές του Μαΐου είναι κοντά. Και για να δούμε ο ελληνικός λαός κατά πόσον θα ξανακάνει το ίδιο λάθος αυτό που έκανε στις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Απόψε το βράδυ, με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων, τον Κώστα Ηλίου, που βλέπετε αριστερά στις οθόνες σας, και τον Κώστα τον Ζαμπέτογλου, που είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων της ΕΙΑΘ, θα συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν δύο μεγάλοι φορείς της Βόρειας Ελλάδας, με χιλιάδες εργαζομένους. Προσέξτε. Ελληνική βιομηχανία οχημάτων, η οποία θα μπορούσε να ήταν ο μεγάλος κατασκευαστής για τον Αμερικανικό στρατό,
αλλά και για δυνάμεις της Μέσης Ανατολής που ήθελαν να κάνουν παραγγελίες, η κυβέρνηση όλα αυτά τα κάνει δώρο στους πιθανούς αγοραστές. Και από την άλλη η ΕΙΑΘ, η οποία τόσα χρόνια υπηρετεί το λαό της Θεσσαλονίκης και δεν νομίζω να έχει κανένας παράπονο από αυτόν τον φορέα, τώρα πωλείται, παρότι η Τρόικα αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μιλάει αναγκαστικά για ιδιωτικοποίηση ενός φορέα ο οποίος έχει ένα δημόσιο αγαθό. Λοιπόν, αυτό ήταν το δικός μου μονόλογος εισαγωγής, δεν θα ξαναπώ τίποτα, ο χρόνος είναι δικός σας. Κύριε Ηλίου, κύριε Ζαμπέτογλου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, λοιπόν, κύριε Σαραγιαννίδη. Λοιπόν, κύριε Ηλίου, από εσάς. Λοιπόν, έργο που είναι και πιο επίκαιρο, γιατί και χθες στα Μάλγαρα βγήκαν οι εργαζόμενοι και μοίρασαν φυλάδια για να ενημερώσουν τον κόσμο και αύριο θα βγουν και οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Το ελληνικό κράτος έδωσε σε μια εταιρεία που πρότεινε η κυβέρνηση να ξεκινήσει τις διαδικασίες εκαθάρισης της βιομηχανίας. Κύριε Σαραγιαννίδη, πραγματικά είναι έτσι. Η ελληνική βιομηχανία οχημάτων πλέον και με τη βούλα του εφετείου Θεσσαλονίκης, του πολυμελούς εφετείου Θεσσαλονίκης, μετά από αίτηση του ελληνικού δημοσίου και συγκεκριμένα του Υπουργείου Οικονομικών, τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκαθάρισης και μάλιστα να αναφέρουμε εδώ πέρα, αν και δεν είναι το κύριο αυτό, ότι ο ειδικός εκαθαριστής είναι η γνωστή Ernst & Young, η οποία βρίσκεται στην προμετωπίδα τέτοιων εταιριών, οι οποίες είναι εταιρείες διαλυτήρια για άλλες παραγωγικές μονάδες και επιχειρήσεις. Είναι ένας κολοσσός δηλαδή που έχει εξειδίκευση στο αντικείμενο στο πώς θα διαλύει και θα καταστρέφει επιχειρήσεις, πώς τμηματικά θα τις, θα πουλάει τα υπάρχοντά της, να το πούμε έτσι, και πώς βέβαια και με βάση το συγκεκριμένο άρθρο που γίνεται η εκαθάριση στο περιβόητο 14α, πώς θα πεταχτούν στο δρόμο οι 360 πλέον εργαζόμενοι της ΕΡΒΟ, και μάλιστα το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει ότι μπορεί προς όφελος της ειδικής εκαθάρισης να γίνει αυτό και αζημίως, δηλαδή και χωρίς αποζημίωση. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το ζήτημα δεν είναι ένα σημερινό ζήτημα. Η διαδικασία απαξίωσης της συγκεκριμένης επιχείρησης ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων έχει μακρύ παρελθόν. Πάει αρκετά χρόνια πίσω. Πάει για τακτική ότι θέλουμε να το πουλήσουμε, ακριβώς, πρώτα το απαξιώνουμε. Πρώτα το απαξιώνουμε. Ούτε οι εργαζόμενοι είναι καλοί, ούτε τα προϊόντα είναι καλά. Ακριβώς. Πότε μας είπαν ότι είμαστε υψηλόμισθοι, να πούμε εδώ πέρα ότι ουσιαστικά εφαρμόζεται το ενιαίο μισθολόγιο σε εμάς και μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεχνίτες οι οποίοι κεντάνε πραγματικά και αυτή τη στιγμή αμείβονται με 800 ευρώ και βεβαίως να πούμε εδώ ότι είμαστε και από το Σεπτέμβριο απλήρωτοι. Ναι. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια απαξίωση τόσο του παραγωγικού δυναμικού όσο και τις δυνατότητες αυτής της επιχείρησης να παράξει. Αυτό λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Είναι σχεδιασμένο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει πάρει αποφάσεις για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, που προβλέπει από το 2005 και πιο παλιά, αλλά από το 2005 με πιο γοργούς ρυθμούς, που προβλέπει το εξής. Κάθε κρατική αμυντική βιομηχανία κλείσιμο, και αυτό υπηρετεί και η συρρήκνωσή της και η απαξίωση της ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων και των άλλων αμυντικών βιομηχανιών. Ναι. Και βεβαίως συγκέντρωση των παραγωγικών εργοστασίων της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αμυντικής Βιομηχανίας πλέον σε τρεις χώρες του Βορρά και συγκεκριμένα στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ολλανδία. Μάλιστα. Πατάει δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα από την ελληνική κυβέρνηση στην απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βεβαίως εκεί και οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν βάλει το μερτικό τους και έχουν συνεισφέρει και συναποφασίσει. Τώρα και μέσα σε όλα αυτά, βάλτε και μία πρόσφατη τοποθέτηση που έκαναν και κάτι οι νεοδημοκράτες Θεσσαλονικής πρότινος. Ότι ο Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, να μην ξεχνάτε, το είχε πει συγκεκριμένα ο Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Πολιτισμού, όταν ήρθε για την περιβόητη υπόθεση με τα αρχαία του μετρό, θέλοντας έτσι να κατευνάσει τα πλήθη γύρω από την υπόθεση για να τα βρουν μεταξύ τους. Και μην ξεχνάτε, είπε, ότι ο Πρωθυπουργός την αγαπάει τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το δείχνει με δύο τρόπους. Κλείνοντας μια βιομηχανία που έχει έδρα τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, όπου οι εργαζόμενοι θα προσθεθούν στους ήδη 250-260.000 ανέργους του νομού Θεσσαλονίκης, και κύριε Ζαμπέτογλου, πουλάει και την ΕΙΑΘ, παρότι δεν το ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά επειδή ευτυχώς ο κύριος Σαμαράς αγαπάει τη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να τον δω να μισεί την περιοχή αυτή. Πολύ το φοβάμαι. Αυτό που συμβαίνει με την ίδρυυση και την αποχέτευση της Θεσσαλονίκης, ναι, ναι, τραβάει από καιρό. Είναι μια ιστορία παλιά.
Ξεκίνησε όταν είχαμε ακριβώς. Λέει Χαρούλα Αλεξίου. Είναι δρομολογημένο από την εποχή της, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Μάλιστα. Όπου όπως θα θυμόσαστε υπήρχε ο Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Ίδρυσης. Ναι. Πρώτα αυτές γίνανε ανώνυμες εταιρείες και μετά εισήχθηκαν στο χρηματιστήριο. Και στο χρηματιστήριο. Και, και έγιναν οι ΑΘΑΕ. Και έμεινε το 74% στο δημόσιο, το υπόλοιπο 26% βγήκε στην ελεύθερη αγορά, όπως λένε, και το 5% ήδη το κατέχει η πολυεθνική Σουέζ. Δρομολογήθηκε σιγά σιγά και αυτό που θα ήθελα να αναδείξω είναι ότι δεν μιλάμε για μια πώληση που έχει να κάνει με την κρίση. Δεν θα είναι το δημοσιονομικό, το λεγόμενο όφελος, κάτι ιδιαίτερο που να μας λύσει τα προβλήματα. Κάθε άλλο. Και σήμερα που μιλάμε, η ΙΑΘ με το ΦΠΑ, με τα μερίσματα και όλα αυτά συνεισφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν συνεισφέρει ο προϋπολογισμός σε αυτήν. Με τους λογαριασμούς, με κόπο πλέον και με δυσβάστακτα, με δυσκολία πληρώνει ο λαός της πόλης. Αντιθέτως. Αλλά είναι τέτοια η απέτηση, τέτοιο φυσικό μονοπόλιο, δηλαδή ένα σημείο που δεν θα υπάρξει ανταγωνισμός. Όποιος το πάρει αυτό το γωνιακό μαγαζί θα δρά μόνος του, ας πούμε, και θα κερδοσκοπεί με το νερό της πόλης, που πραγματικά θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί και είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Εντάξει, από την υπάρχει ένα μηχανισμό. Είναι μονοπωλιακό το προϊόν και δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί και κανείς. Και επιπλέον υπάρχουν ερωτήματα. Αν ομιγέννητο προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση, ποιο θα είναι αυτό ο ελεκτρικό μηχανισμό να το προχωρήσει. Αλλά πηγαίνοντα ακόμα πιο πίσω, τελικά πρέπει να αναλογιστούμε. Είναι αυτή η εταιρεία και σήμερα που μιλάμε στο χρηματιστήριο. Το νερό και η αποχέτευση είναι εμπορικό προϊόν, είναι εμπορική υπηρεσία. Αυτό πρέπει να αναλογιστούμε και μετά να έρθουν όλα τα άλλα. Αλλά είναι τέτοιο το πλαίσιο που διαμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ζητάει τιμολόγηση όλου του κόστους και δεν αφήνει ουσιαστικά και τα περιθώρια, αφήνει την ιδιωτική πρωτοβουλία να γιγαντωθεί μέσα και από αυτήν την διαδικασία, μέσα από την παροχή υπηρεσίας συνίδρευσης και συναποχέτευση και τελικά να μην μπορεί το κράτος να έχει καμιά μέρημνα. Και είμαστε εμείς απέναντι σε αυτήν την πολιτική. Και αν θέλετε να συνημερώσω για το πού βρίσκεται σήμερα ο διαγωνισμός, έχει μπει στην τελική του ευθεία. Τα δύο σχήματα που ενδιαφέρονται, που έχουν μείνει στο δρόμο, είναι η πολυεθνική γαλλική Σουέζ σε σύμπραξη με τον Άκτορα. Και το δεύτερο σχήμα είναι η Μεκορότ. Τον Άκτορα του γνωστού. Το γνωστό σου. Ιδιοκτήτη. Μεκόπολα, ιδιοκτήτη του Μέγα, τηλεοπτικών ραδιοφωνικών σταθμών, εφημερίδων. Ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ τυχαίο. Όλα είναι τελείως τυχαία σε αυτή τη χώρα, έτσι. Η δεύτερη ομάδα εταιριών που ενδιαφέρεται έχει επικεφαλής την δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης του Ισραήλ, τη Μεκορότ, μαζί με την τεχνική εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα και τον Όμιλο Αποστολόπουλο που έχει το Ιατρικό Αθηνό και το Διαβαλκανικό. Και εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα, πώς ιδιωτικοποιούμε και ο ενδιαφερόμενος να μας αγοράσει εντός αγωγικών είναι ένας δημόσιος φορέας μιας άλλης χώρας. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα, δηλαδή τι είδους ιδιωτικοποίηση ακριβώς είναι αυτή. Βρισκόμαστε στη φάση που μετά από επισκέψεις και από παρουσιάσεις που θα κάνει η διοίκηση της εταιρείας και το ΤΑΙΠΕΔ, το γνωστό Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, μπρος στους ενδιαφερόμενους αγοραστές, θα καταθέσουν την τελική τους πρόταση και αυτό αναμένεται, τη δεσμευτική τους πρόταση, και αυτό αναμένεται να συμβεί στο επόμενο δίμηνο. Άρα είμαστε σε μια τελική ευθεία να τελειώσει η σύμβαση παραχώρησης και αμέσως μετά, ενδεχομένως περνώμε, όπως πρέπει να περάσει από τη Βουλή, ναι, να περάσουμε στην πώληση της εταιρείας λίγο πριν, λίγο μετά τις ευρωεκλογές. Πάντως εκεί βγαίνουν τα χρονικά περιθώρια που έχουν οριστεί. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή. Και μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, που ακούσατε σαν εισαγωγή, τι συμβαίνει στον χώρο της ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων και το τι συμβαίνει και στην ίδρυυση αποχέτευση Θεσσαλονίκης, τι ακούμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να βγαίνει και στο εξωτερικό να μιλάει σε επιχειρηματίες, Ευρωπαίους, Αμερικανούς που πήγε και συνάντησε, τι τους είπε? Ότι η Ελλάδα έχει έδαφος, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία μπορείτε να έρθετε και να επενδύσετε. Την ώρα που τα λέει όμως αυτά, οι εταιρείες που ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα φεύγουν. Να σας δώσω το χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυεθνικών εταιριών, να μην τις ονοματίσω, οι οποίες φύγαν, ή και ελληνικών, οι οποίες πήγαν και έκαναν έδρα ή ζήτησαν να κάνουν έδρα ευρωπαϊκές χώρες και με διάφορες διαδικασίες και τερτύπια από το Υπουργείο άλλαξαν το καταστατικό να μην το πετύχουν. Και πρόσφατα είχαμε την μεγάλη πολυεθνική αλυσίδα, όμιλο, όπως θέλετε πέστε, την Coca-Cola, η οποία αποφάσισε την αποχώρησή της από ελληνικό εδάφος. Αυτό και αν είναι απάντηση στα όσα η κυβέρνηση
μας λέει τόσο καιρό περί ανάπτυξης σε αυτή τη χώρα και μάλιστα ανάπτυξης όπου το φως είναι ακόμα στο τούνελ και το περιμένουμε να βγει. Ευτυχώς δηλαδή που το τούνελ δεν δόθηκε στην κυκλοφορία, μην τυφλωθούμε και χτυπήσουμε επάνω του και έχουμε και κανένα ατύχημα για τόσο μεγάλη ανάπτυξη. Ο Κώστας Κατσιμένης προσθέθηκε στην παρέα μας, κάτω αριστερά στις οθόνες σας, εκπρόσωπος εργαζομένων της Coca-Cola. Τώρα εμείς με ποιον να τα βάλουμε, κύριε Κατσιμένη, με τον Άγιο Βασίλη, με όλους αυτούς που... που βάφουν σχολεία, το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Εντάξει, δεν θα το μηδενίσουμε προς Θεού. Γιατί φεύγει η Coca-Cola από την Ελλάδα? Πριν ξεκινήσουμε με αυτό, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε βήμα για να μιλήσουμε. Ήδη είμαστε στον πέμπτο μήνα των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ναι. Είμαστε αποκλεισμένοι από μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εφημερίδες και πανελλαδικά και τοπικά. Ναι. Οπότε έχει μια αξία που μας δίνεται το λόγο για να πούμε ορισμένα πράγματα. Ναι. Είμαστε σε πέντε ουσιαστικά μήνες... Πάρα πολύ αυτό, γιατί το κάνουν. Εμείς εδώ δεν θα μιλήσουμε για το προϊόν, αν είναι καλό ή αν έχει πρόβλημα το προϊόν. Εμείς μιλάμε για τα εργασιακά ζητήματα. Τι λόγο έχουν δηλαδή τα έντυπα της Θεσσαλονίκης ή άλλα μέσα να μην ακούσουν τη φωνή εργαζομένων που χάνουν τις δουλειές τους? Ουσιαστικά, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι εύκολο να κατανοηθεί, γιατί η Πολυεθνική έχει στήσει ένα προπαγανδιστικό μηχανισμό εκμεταλλευόμενοι και μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και θα αναφερθώ σε συνέχεια σε αυτά, αλλά και διοικήσεις δήμων, για να μπορέσει να ουσιαστικά να ξεπλύνει τις απολύσεις που έχει κάνει το κλείσιμο των εργοστασίων. Ναι. Και θα αναφερθώ σε αυτά. Ωραία. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι έχουμε μπει στον πέμπτο μήνα απεργιακών κινητοποιήσεων, ζητώντας την ανάκληση των 33 απολύσεων που έκανε η Πολυεθνική τον Σεπτέμβριο στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά διεκδικώντας την επαναλειτουργία του. Μάλιστα. Δώστε μου έτσι λίγο την εικόνα, αν θέλετε, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί αριθμό εργαζομένων μιλάμε γενικά που φεύγει από τη χώρα και τι αφήνει πίσω της, έτσι. Τι είχε και τι αφήνει. Μέχρι το 2006 και λίγο νωρίτερα, μπορούμε να βάλουμε το 2005, η Coca-Cola 3Ε. Ναι. Και όταν λέμε Coca-Cola 3Ε, μιλάμε για μια πολυεθνική που δραστηριοποιείται σε 28 χώρες. Ναι. Είναι συμφερόντων Δαβίδ. Ελληνικό συμφερόντων. Ναι. Ναι, ναι. Είναι συμφερόντων Δαβίδ που στον ίδιο όμιλο, για να φρεσκάρω λίγο και τη μνήμη των τηλεθεατών σας, υπήρχε και η Αλατίνη. Ναι. Η οποία έκλεισε. Ναι. Υπήρχε και ο Κατσέλης που είχαμε τα ίδια προβλήματα. Είναι ο Παπουτσάνης, όπου και εκεί εργαζόμενοι με την βοήθεια της αστυνομίας και των μηνύσεων ουσιαστικά τους απέρριψαν το δικαίωμα στην απεργία. Ναι. Και μέσα σε αυτό το όμιλο είναι και η Coca-Cola 3Ε, η οποία έχει μπει σε ένα πρόγραμμα αναδιαρθρώσεων την τελευταία εξαετία, εφταετία. Και από τις 8 παραγωγικές μονάδες, τις οποίες είχε ανά την Ελλάδα, σταδιακά αρχίσει και κλείνει τα εργοστάσια. Και από τα 8 παραγωγικά εργοστάσια που υπήρχαν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 2. Μα, και για να σας φέρω και κάποια νέα... Τα κλείνει, τα πάει σε άλλες χώρες ή τα κλείνει τελείως? Τα μεταφέρει σε άλλες χώρες, εκεί που θα βρει φθηνό εργατικό δυναμικό. Φορολογικό παράδεισο. Για το φορολογικό παράδεισο έχει φροντίσει. Άρα δεν είναι φορολογικός παράδεισος, κύριε Ηλίου, η Ελλάδα, έτσι? Κοιτάξτε, φορολογικός παράδεισος η Ελλάδα δεν είναι. Δεν σας παίρνω το λόγο, κύριε Κατσιμένη. Παρακαλώ. Φορολογικός παράδεισος η Ελλάδα δεν είναι για τους εργαζόμενους, δεν είναι για τους φτωχούς και μεσαίους αγρότες, δεν είναι για τους αυτοαπασχολούμενους που κατά χιλιάδες κλείνουν τα καταστήματά τους. Δεν είναι για τους επιχειρηματίες όμως. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Καθόλου έτσι δεν είναι, θα έλεγα εγώ. Είναι φορολογικός παράδεισος γιατί, όπως ξέρετε, με τις εφαρμογές των ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν πλέον, μπορούν να δηλώνουν ό,τι θέλουν, όσο θέλουν και όταν θέλουν. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι στα πλαίσια των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, εκείνο που εκτιμάει ο κάθε πολυεθνικός όμιλος, είτε έχει εγχώρια έδρα είτε είναι του εξωτερικού, εκτιμάει εκείνο που τον κινεί πάντα. Δηλαδή τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Σε αυτή τη λογική επάνω, λοιπόν, μπορεί να θυσιάσει το βωμό αυτής της λογικής εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, μπορεί να θυσιάσει τα πάντα, τη ζωή ενός ολόκληρου λαού, αρκεί να πετύχει αυτό που λέγεται η μαγική λεξούλα ανταγωνιστικότητα, κερδοφορία, αύξηση της κερδοφορίας του ομίλου.
Κύριε Κατσιμένη, συνεχίστε. Μένουν δύο εργοστάσια που μένουν σε ποιες περιοχές αυτά? Θα φέρω και άσχημα νέα, γιατί ήδη μάθαμε σήμερα το πρωί ότι η Πολυεθνική αποφάσισε να κλείσει και το εργοστάσιο στην Πάτρα. Μάλιστα. Ουσιαστικά, προχωρώντας αυτό το πρόγραμμα των αναδιαρθρώσεων που έχει βάλει, μετά τις απολύσεις λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, μετά τις απολύσεις στο Βόλο, έρχεται και το τελευταίο χτύπημα της Πολυεθνικής στην Πάτρα, πετάει στον δρόμο 30 εργαζόμενους βάζοντας λουκέτο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά πράγματα για να καταρριφθούν και μερικοί θεωρώ καλά δομημένοι μύθοι, στα οποία ως εργαζόμενοι της Coca-Cola 3Ε και ως συμμετέχοντες στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να βάλουμε το δάχτυλο υπό τον τύπο των ύλων. Η Coca-Cola δεν είναι μια εταιρεία μη κερδοφόρα. Έχει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, το 2013, όπου όλοι μας ζούμε σε συνθήκες εξαθλίωσης και φτωχοποίησης, η Coca-Cola μόνο το εξάμηνο του 2013 εμφάνισε αύξηση των κερδών κατά 3% και στο 9μηνο είχε καθαρά κέρδη δημοσιευμένα από την ίδια την εταιρεία. Από την ίδια την εταιρεία, ναι. 279 εκατομμύρια ευρώ. Τι κάνει η εταιρεία? Και πρέπει να το δούμε αυτό. Αξιοποιεί όλο το αντεργατικό... 100 δισεκατομμύρια σε δραχμές, έτσι. Ναι. Για να το βάλω πιο απλά, για να γίνει και κατανοητό, είναι 1 εκατομμύριο κέρδη την ημέρα. Ξέρετε, οι ηλικιωμένοι, οι μεγάλοι που μας παρακολουθούν, δεν το καταλαβαίνουν. Τους λες 300 εκατομμύρια ευρώ και επειδή μπερδεύονται, άμα τους πεις 100 δισεκατομμύρια, εκεί το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, άμα τους πεις ότι το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου για να γίνει στήχησε 4 δισεκατομμύρια δραχμές, ότι τα κέρδη της Coca-Cola είναι παραδείγματος χάρη 25 νοσοκομεία σαν τον Παπαγεωργίου. Τότε θα καταλάβει ποια είναι η κερδοφορία της. Σωστά. Γι' αυτό κάνω αυτές τις συγκρίσεις. Παρακαλώ, συνεχίστε. Αυτό που κάνει η Πολυεθνική, και κάνουν και άλλοι πολυεθνικοί όμιλοι. Ναι. Πρώτα απ' όλα αξιοποιούν τις 4 ελευθερίες της συνθήκης του Μάστρικτ. Αυτό πρέπει να το δούμε. Μου μιλήσατε για φορολογικό παράδεισο. Η Coca-Cola, αξιοποιώντας την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μεταφέρει την έδρα της ήδη από το 2012 στην Ελβετία. Μάλιστα. Οπότε εκεί φορολογείται. Αυτός ο συγκεκριμένος πλάνος. Ναι, αυτός ο συγκεκριμένος. Στην Ελβετία. Στην Ελβετία. Εκεί που μπορεί να βρει φορολογικό παράδεισο και ταυτόχρονα μετέφερε τις μετοχές του από το ελληνικό χρηματιστήριο στο Λονδίνο για να μπορεί να έχει φθηνό χρήμα. Αξιοποιεί την ελευθερία μετακίνησης αγαθών. Έχει αρχίσει και φτιάχνει υποδομές και επενδύσεις εκεί που θα βρει φθηνό εργατικό δυναμικό. Μάλιστα. Σε όμορφες βαλκανικές χώρες. Στη Ρουμανία, στην Βουλγαρία. Στα Σκόπια. Ναι. Όπου μπορεί να πατήσει σε χώρες που δεν έχουν εργασιακά δικαιώματα για να αυξήσει περισσότερο τα κέρδη της. Μάλιστα. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε και την ελευθερία μετακίνησης προσώπων με την έννοια ότι τα σύνορα για μας είναι ανοιχτά τους απολυμμένους και τους εργαζόμενους για να μπορέσουμε να φύγουμε στο εξωτερικό, ήδη 200.000 κόσμος έχει φύγει, για να βρούμε δουλειά σε συνθήκες σκλαβοπάζαρου. Μάλιστα. Ένα ακόμα που θέλω να πω και θέλω να το αναδείξουμε εδώ, γιατί μου μιλήσατε και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να μιλήσουμε όμως και για δημοτικές ηγεσίες από παρατάξεις που ηγούνται σε δήμους, οι οποίοι λειτουργούν, πιθανόν θα θυμάστε και αν δεν είναι γνωστό, ένα πρόγραμμα που έτρεχε η Coca-Cola, το σχολείο που θέλεις είναι στο χέρι σου, ναι. Όπου διάφοροι δήμοι, δημοτικές παρατάξεις, οι ηγεσίες τους, είχαν μπει στη λογική, ξεπλένοντας την Πολυεθνική, που η Πολυεθνική συνεργασία με το ΣΕΒ στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης ανέλαβε να βάψει 5 ντουβάρια σε συγκεκριμένα σχολεία. Αυτό διαφημίστηκε και από δήμους και από μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως την Πολυεθνική που σέβεται τους πολίτες, αγαπάει τους ανθρώπους της,
αλλά την ίδια στιγμή κλείνει εργοστάσια και πετάει ανθρώπους, εκατοντάδες ανθρώπους πανελλαδικά στο δρόμο. Στο δρόμο. Πρέπει να το αναδείξουμε αυτό το πράγμα. Με ρωτήσατε γιατί δεν μας παίζουν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτός είναι ο λόγος. Και να το φέρω και με σημερινό παράδειγμα ότι μια μέρα πριν κλείσει το εργοστάσιο της Πάτρας, σε μεγάλα μέσα πανελλήνιας κυκλοφορίας και εφημερίδες, έπαιζαν πληρωμένες καταχωρήσεις της πολυεθνικής για το κοινωνικό της πρόσωπο, την αναδάσωση, την ανακύκλωση. Αλλά την επόμενη μέρα οι εργαζόμενοι στην Πάτρα βρήκαν λουκέτο στο εργοστάσιο και τις απολύσεις τους. Αυτά πρέπει να αναδειχθούν. Και από την άλλη πλευρά να αναδειχθεί και ένα άλλο ζήτημα για το ρόλο του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Και αναφέρομαι στη ΓΕΣΕ. Ήδη πλησιάζουμε, έχουμε μπει στον πέμπτο μήνα απεργιακών κινητοποιήσεων. Και αυτό που έχουμε σε επίπεδο ηγεσίας της ΓΕΣΕ, της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, είναι ένας επικοινωνιακός χαρτοπόλεμος με την Coca-Cola 3Ε, όπου η διοίκηση της ΓΕΣΕ ζητάει από την πολυεθνική να τις ξεκαθαρίσει και μάλιστα είναι στοχευμένη. Την ώρα που έχουν γίνει απολύσεις, κύριε κλειστέ υπόλοιπε, να τις ξεκαθαρίσει, τι προτίθεται να κάνει. Τι προτίθεται να κάνει. Ναι. Από τη μέρα που έχει στείλει αυτή την επιστολή, έχουν κλείσει δύο εργοστάσια. Ακόμα αναμένει. Και περιμένει να τη πει τι πρόκειται να κάνει. Τι πρόκειται να κάνει. Αυτό είναι βέβαια. Τα ανακλαστικά τη ΓΕΣΕ είναι. Δεν γίνεται τυχαία. Δεν τριχιάζει, σηκώνει την τρίχα κάγκελο. Δεν γίνεται τυχαία. Έχει στόχο να αποπροσανατολίσει το κίνημα. Να καλλιεργήσει αυταπάτες. Ότι στέλνοντας μια επιστολή στο Γενικό Διευθυντή της Coca-Cola 3Ε, που έχει όνομα, το αναφέρει η ΓΕΣΕ, Μουχτάρ Κέντ, ότι θα ευαισθητοποιήσει την πολυεθνική και η ΓΕΣΕ θα τα, ακούστε λίγο τον όρο, μέσω των καταναλωτικών της δομών θα πιέσει την Coca-Cola 3Ε. Θα το βάλει σε τοπικό επίπεδο. Μάλιστα. Κατόπιν εορτής, βέβαια. Κατόπιν εορτής. Ήδη έχουν κλείσει τα εργοστάσια, ήδη έχει πάει η έδρα στην Ελβετία, ήδη χρηματιστηριακά ανήκει στο Λονδίνο. Θα την πιέσει, σε τι θα πιέσει. Η μόνη πίεση που ασκεί στην Coca-Cola είναι ότι όταν την κουνάς βγάζει αφρό στο μπουκάλι ή στο κουτάκι. Κύριε Ζαπέτογλου, ακούσατε τις περιγραφές των συνανθρώπων μας εδώ, οι οποίοι και αυτοί είναι σε έναν εργατικό κλάδο, ότι και όχι στον χώρο της δημοσιογραφίας είναι καλύτερα τα πράγματα. Βλέπετε τι γίνεται στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα οποία βέβαια φρόντισαν, παρένθεση εδώ πριν πάμε στον κύριο Ζαμπέτογλου, να πούνε την έρευνα που έκανε η Eurostat για την διαφθορά στην Ελλάδα, αλλά παρέλειψαν το κομματάκι εκείνο το οποίο λέει για τα ΜΜΕ της χώρας μας, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ, τα οποία ελέγχονται. Και αυτό ξέχασαν να το πούν. Και ότι δέχονται πιέσεις οικονομικές από τα κόμματα της κυβέρνησης τα τελευταία λέει χρόνια, με δάνεια, τι θα πούν, τι δεν θα πούν, γι' αυτό και είναι αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα μας. Έχει διαφορά πάντως η είδηση, να την ακούς στα μεγάλα ελληνικά κανάλια και να την ακούς στο BBC, στην Deutsche Welle, σε άλλα κανάλια που ευτυχώς πιάνουμε μέσω των δορυφορικών σταθμών, του πώς μεταδίδουν τις ειδήσεις για θέματα που έχουν σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Ζαμπέτογλου, η ΕΙΑΦ θα πάει σε ιδιωτικοποίηση. Η Θεσσαλονίκη, από ό,τι είδα, και επιτρέψτε μου να το πω, είναι μια πόλη η οποία δεν σηκώθηκε από τον καναπέ της απέναντι σε αυτό το μεγάλο ζήτημα, να βγει στους δρόμους, να διαμαρτυρηθεί. Δεν φαίνεται να την ενδιαφέρει ποιος θα είναι ιδιοκτήτης του νερού, αρκεί να ανοίγουν την βρύση τους και να πίνουν το νερό τους. Ούτε τους ενδιαφέρει ποιο θα είναι το κοινωνικό πρόσωπο, ποιοι θα χάσουν τη δουλειά και τι δεν θα γίνει. Σε ένα νομό, προσέξτε, με 240.000 καταγεγραμμένους ανέργους, με τον αριθμό να αυξάνει. Σου λέει άνεργοι εμείς, άνεργοι και αυτοί. Πείτε μου λίγο, τα τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής, τι προτίθεστε να κάνετε οι εργαζόμενοι αυτών που ακούμε απόψε το βράδυ, για να ακούσει και ο κόσμος ποια θα είναι η συνέχεια. Εμείς, καταρχήν, να πούμε πολύ σύντομα ποια είναι η σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην ΕΙΑ. Θα πάω στους εργαζομένους, μια και ακούμε αυτά, πάμε να τα προλάβουμε. Και όχι σε επίπεδο στενά των ήδη εργαζόμενων. Η ΕΙΑ έχει ένα οργανόγραμμα γύρω στους 650 εργαζομένους και αυτή τη στιγμή έχει να αποκηρυχθεί ΑΣΕΠ
από το 2003 ναι. Ο οργανισμός, το προσωπικό δεν μειώνεται. 10 χρόνια. Ναι, μειώνεται 10 χρόνια. Ναι. Και έχουμε μείνει 240. Μάλιστα. Η επιλογή στη σημερινή, τη δήθεν δημόσια, αλλά εισηγμένη στο χρηματιστήριο ΕΙΑΘ είναι να παίρνουμε εργαζόμενους είτε εργολαβικούς, είτε ενοικιαζόμενους, που είναι ένα καινούριο είδος δουλεμπορίου ουσιαστικά, που παίρνει μια δουλεμπορική εταιρεία που επινοικιάζει τον εργαζόμενο και ο εργαζόμενος παίρνει 400-500 ευρώ και τάχα μου δουλεύει, αλλά δεν μπορεί να ζήσει. Είναι ο χώρος της ενοικίασης. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Τα ποδήλατα και τα αυτοκίνητα. Ναι, τώρα και οι άνθρωποι. Είναι ένα καινούριο εργαζόμενο, έτσι. Και επίσης και με ελαστικές σχέσεις με διάφορες συμβάσεις έργων και μπλοκάκια. Δηλαδή ένα πλήρες φάσμα ελαστικών σχέσεων εργασίας. Ναι. Και όταν έχετε πολυεθνική σε μια πόλη που, όπως είπατε, πονάει στο θέμα της ανεργίας και τάζει δουλειές και επενδύσεις, εγώ το θεωρώ πολύ ωριακό, γιατί δεν μας λέει οριακά ηθικό, γιατί δεν μας λέει με ποιες συμβάσεις, όταν η ίδια η ελεγχόμενη ακόμα από το δημόσιο ΕΙΑΘ έχει όλο αυτό το ευρύ φάσμα και δεν δίνει, ενώ πουλάει εντός εισαγών κερδοφορία στο χρηματιστήριο και φαίνεται θλιπτική για την ιδιωτικοποίηση, δεν δίνει δουλειά με πλήρη δικαιώματα και σύμβαση. Και όσον αφορά για τους κατοίκους, εμείς με τις δυνάμεις μας, σαν εργαζόμενοι, κάνουμε ό,τι μπορούμε να ενημερώσουμε. Όπου έχει εφαρμοστεί η ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων, έχει έρθει αύξηση του τιμολογίου, υποβάθμιση των υπηρεσιών. Μπορούμε και σήμερα να πάμε καλύτερα, αλλά δεν θα γίνει πουλώντας το νερό σε ιδιώτη. Η απάντηση είναι ένας δημόσιος φορέας νερού, όπως μιλάμε, που είναι ξεσηκωμένος, όπως είπατε στην αρχή, ο χώρος της υγείας, της παιδείας. Έτσι εκεί ανήκει το νερό. Επιτέλους αυτό το κράτος πρέπει να νοιαστεί για κάποια πράγματα να βγουν από τη λογική του εμπορικού προϊόντος και του κέρδους και κατ' επέκταση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο, το νόμο που έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφήνει την επιχειρηματική δράση. Άρα, αν θέλουμε ανθρώπους εργαζόμενους να δουλεύουν μέσα σε ένα πλαίσιο με συμβάσεις εργασίας, με ένα ευνομούμενο πλαίσιο, και να έχουμε το νερό στη βρύση μας φτηνό, καθαρό και οι υπηρεσίες να είναι τέλειες, δεν πρέπει να πάει στην επιχειρηματικότητα και στο κέρδος. Κλείνοντας, αυτό που κάνουμε εμείς μέσα από τις λαϊκές επιτροπές, να ενημερώνουμε, και είχατε δίκιο σε αυτό που είπατε στην αρχή, ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι όπου εφαρμόστηκε αυτό το μοντέλο απέτυχε, και πρέπει να η πόλη να πάρει την απόφαση οργανωμένα μέσα από τις λαϊκές επιτροπές, μέσα από τα σωματεία, σε κοινό αγώνα και με τους άλλους εργαζόμενους που πλήττονται και θα τους πλήξει ακόμα περισσότερο η ιδιωτικοποίηση της σύνδευσης και της αποχέτευσης, να δώσουμε μια αποφασιστική απάντηση ότι εδώ θέλουμε ένα δημόσιο καθαρά φορέα νερού. Ωραία. Κώστα Ηλίου. Λοιπόν, Κώστας κοιτάξτε. Πάνω, Κώστας κάτω, Κώστας αριστερά. Είμαστε το τρίο Κώστα σήμερα. Λοιπόν, Κώστα Ηλίου, τι θα κάνει η Έλβο για να τελειώσουμε τον Κώστα τον Κατσιμένο και τον Κοκακόλα. Κοιτάξτε, κύριε Σαραγιαννίδη, τώρα τα ζητήματα είναι συγκεκριμένα. Εδώ πίσω από το κλείσιμο της ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων κρύβονται, όπως σας είπα, αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα σχέδια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, εγχώριων και ξένων, πολυεθνικών ομίλων, κρατεών ομίλων, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν ένα αγκάθι από τα πλευρά τους. Και το αγκάθι αυτό να άρα το εξηγήσω. Άρα εμείς δεν έχουμε, μου λες, αυτή τη στιγμή βιομηχανία κατασκευής αμυντικών συστημάτων. Ό,τι θέλουμε θα το παραγγέλνουμε από το εξωτερικό. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ωραία. Και μάλιστα θα πληρώνεται διπλά και τρίδιπλα από τον Έλληνα εργάτη, από τον εργαζόμενο, από τον αυτοαπασχολούμενο και τον φτωχό αγρότη. Και αυτό το στηρίζουμε στο εξής γεγονός. Να σας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στον τελευταίο διαγωνισμό που δεν κατάφερε η ελληνική βιομηχανία οχημάτων να συμμετέσχει σε σχέση με αστικά λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, οι πληροφορίες που ήρθαν από τον ΟΑΣΤ είναι ότι πλήρωσε κατά 30% ακριβότερα τα λεωφορεία. Αυτό είχε διπλό αντίκτυπο σε όλους τους εργαζόμενους. Ο πρώτος αντίκτυπος είναι η αύξηση της φορολογίας. Και ο δεύτερος βέβαια ότι αυτό εδώ το κόστος θα μετακυληθεί στην αύξηση της τιμής του εισιτηρίου. Οι αγωνιστικές σας κινητοποίησεις. Αύριο λοιπόν το πρωί ξεκινάνε οι εργαζόμενοι της Έλβο με στάση εργασίας και κάθοδό του στα διόδια των Μαλγάρων με ενημερωτικό υλικό. Και βεβαίως θα κλιμακώσουμε τις κινητοποίησεις απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να μας χρυσώσει στο χάπι. Να πω ότι χθες έγινε συνάντηση κάτω με τον κύριο Στουρνάρα, με τον κύριο Βενιζέλο, με την κυρία Γεννηματά κτλ. Και προσπαθούν αυτή τη στιγμή, ενώ είναι οι ίδιοι που έχουν ορίσει τον ειδικό εκαθαριστή, να χρυσώσουν το χάπι για τους εργαζόμενους. Τα είχα ότι προσπαθούν να βρουν λύση και να ενιαιοποιήσουν την αμυντική βιομηχανία της χώρας. Εμείς λέμε ότι καμιά εμπιστοσύνη δεν μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι της ΕΛΒΟ, αλλά και συνολικά οι εργαζόμενοι σε αυτή την κυβέρνηση και σε αυτά τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να αποτελεί διέξοδο για τα συμφέροντα των εργαζόμενων, ούτε μπορούν τα συμφέροντα των εργαζόμενων
να ταυτιστούν ποτέ με τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Χρειάζεται λοιπόν, κατά την άποψή μας, το ΡΙΑΚΙ, αυτή η δύναμη των εργαζόμενων της ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων, να συνενωθεί με τη δύναμη των εργαζόμενων, για παράδειγμα, όπως έχουμε εδώ σήμερα τους συναδέλφους από την Coca-Cola, με τη δύναμη των εργαζόμενων από την ΕΙΑΘ, αλλά και όλων των εργαζόμενων, των φτωχών αγροτών, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, αν θέλουμε να οικοδομήσουμε και να ισχυροποιήσουμε αυτό που εμείς, σαν πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, λέμε κοινωνική συμμαχία, η οποία είναι η μόνη ικανή να βάλει φρένο σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική, να τη φρενάρει σε πρώτη φάση και να την ανατρέψει, ανοίγοντας ουσιαστικά ένα δρόμο άλλο ανάπτυξης σε όφελος του λαού και όχι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Κώστα Κατσιμένη. Για τους εργαζόμενους της Coca-Cola είναι ένας αγώνας που όχι μόνο πρέπει να δοθεί, αλλά πρέπει και να κερδιθεί. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ως ταξικά προσανατολισμένο συνδικαλιστικό κίνημα, τα συμφέροντά μας είναι ίδια και με την φτωχομεσαία αγροτιά και με τους αυτοαπασχολούμενους και με την νεολαία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, σε επίπεδο γειτονιάς, μέσω των λαϊκών επιτροπών, εκεί που ουσιαστικά είναι η συμμαχία που προανέφερα σε τοπικό επίπεδο, εκεί δραστηριοποιούμαστε, ενημερώνουμε τους άνεργους της περιοχής, όλους αυτούς που πλήττονται από τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική και βάζουμε τους πραγματικούς εχθρούς που πρέπει να έχουν απέναντι. Και οι πραγματικοί του εχθροί είναι τα μονοπόλια, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα δίνοντάς τους και μια άλλη προοπτική, που αυτή η προοπτική περνάει μέσα από την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έναν άλλον δρόμο ανάπτυξης. Είμαστε. Θα συνεχίσουμε. Εμείς η απεργία θεωρούμε ότι η Coca-Cola και οποιοδήποτε μονοπόλιο δεν είναι ανίκητο, αλλά κανένας αγώνας δεν πρέπει να είναι από μόνος του. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι χαρακτηριστικά ήταν τα όσα ακούσατε και όσα είπαν, με τα όποια συναισθήματα και εξέφρασαν κιόλας, ο κύριος Κώστας Ηλίου, ο κύριος Κώστας Ζαμπέτογλου και ο κύριος Κώστας Κατσιμένης, τι επικρατεί σε εργασιακές μονάδες εδώ στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Έτσι θα συνεχίσει. Να είστε καλά. Γύρω τηλεόραση. Κλείνω αλλάζοντας λίγο το μεγάλο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, που αν ζούσε σήμερα θα έλεγε «Θεσσαλονίκη, μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που βγάζεις τα περισσότερα άνεργα παιδιά». Καλή σας νύχτα. Δεν είναι μια τυχαία πολυθρόνα. Αυτό δεν είναι οποιοδήποτε σαλόνι. Αυτή δεν είναι μια ακόμη κρεβατοκάμαρα. Έπιπλο Αλέξανδρος. Η δική σας αισθητική διαμορφώνει τη δική μας φαντασία σε τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλο Αλέξανδρος. 100% ελληνικό, 100% δικό σας.